Γεια σας, είμαι η Μίρκα, είμαι 54 χρονών και είμαι χωρισμένη χωρίς παιδιά. Για να περνάω καλά, έκανα κάποιες περιστασιακές σχέσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλω πλέον σοβαρές δεσμεύσεις στη ζωή μου. Τώρα τελευταία όμως, δεν σας κρύβω ότι είχε πέσει ξεραίλα. Ήθελα τόσο πολύ κάποιον, αλλά δεν μπορούσα να βρω. Δεν καθότανε φάση. Θα μου πεις βέβαια, είναι και τα social. Το θέμα όμως είναι ότι εγώ δεν θέλω γνωριμίες από τα social, γιατί δεν ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από μια οθόνη. Μακριά από μένα τα social. Δεν απαντώ καν. Τα σβήνω τα μηνύματα που έρχονται, χωρίς να απαντήσω. Αυτά λέγαμε και προχθές με τη μανικιουρίστα μου, που είναι και εκείνη χωρισμένη και έχουμε περίπου και την ίδια ηλικία. Όχι, μου λέει η Μίρκα μου. Μην απαντάς στο Facebook. Εκεί μου λέει, στέλνει μήνυμα και η κουτσή Μαρία. Μην έχεις, μου λέει, εμπιστοσύνη σε αυτούς. Η μανικιουρίστα μου είναι η Κατερίνα και δεν έχει και τόσο καλές σχέσεις με τους άντρες. Ο άντρας της την είχε κάνει τσακωτή πριν μερικά χρόνια, με μία ξαδέρφη του, και γι' αυτό τη χώρισε. Η Κατερίνα μου τα έχει πει και τα ξέρω. Τις προάλλες λοιπόν, είχα καλέσει στο σπίτι μου την Κατερίνα να μου φτιάξει τα νύχια. Πιάσαμε πάλι λοιπόν αυτή τη συζήτηση. «Ρε σύ Μίρκα», μου λέει, «αφού έχει πέσει τόση ξεραίλα από άντρα όπως μου λες, γιατί δεν δοκιμάζεις με γυναίκα?» «Είμαι σίγουρη», μου λέει, «πως άμα δοκιμάσεις, θα κολλήσεις μετά». «Έλα ρε Κατερίνα», της λέω, «δεν είμαι εγώ για τέτοια φάση». «Βρε τι θα χάσεις να δοκιμάσεις», μου λέει. «Άντε βρε να πάμε στην κρεβατοκάμαρα και άμα δεν σε κάνω να τρέμεις σαν το ψάρι, να μην με λένε Κατερίνα». Έτσι μου είπε. Μη σας τα πολυλογώ, σηκώθηκε πάνω και με έπιασε από το χέρι. «Σήκω», μου λέει. Εγώ σηκώθηκα δειλά-δειλά, αλλά δεν σας κρύβω ότι ήθελα να κάνω αυτή τη δοκιμή. Με τράβηξε λοιπόν από το χέρι και με πήγε μέσα. Πέδες έγινε ο χαμός στην κρεβατοκάμαρα, με όλη τη σημασία της λέξεως. Ώρες ατελείωτες μείναμε μέσα στο δωμάτιο. Η Κατερίνα εκείνο το βράδυ έμεινε στο σπίτι μου. Κοιμηθήκαμε μαζί το βράδυ. Όλη νύχτα με είχε αγκαλιά. Τα νύχια τελικά δεν τα φτιάξαμε εκείνη τη μέρα. Δεν προλάβαμε και έτσι η Κατερίνα αναγκαστικά ήρθε και την επόμενη ημέρα, όντως αυτή τη φορά, για να μου φτιάξει τα νύχια. Το θέμα όμως τώρα ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει περάσει μία εβδομάδα και τα νύχια ακόμη δεν τα έχουμε φτιάξει. Δεν προλαβαίνουμε.